Στην ακροναυπλία φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές. Είναι ένα ιστορικό μνημείο, είναι ένα σύμβολο ανδρείας, περηφάνειας και απεριόριστης αφοσίωσης στο δίκαιο του λαού. Η σημερινή λοιπόν εκδήλωση των τομεακών οργανώσεων Αργολίδας ΚΚΕ για τη ΣΚΝΕ εδώ στην ακροναυπλία εντάσσεται βεβαίως στην καθημερινή δράση του κόμματος για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, για την ανεργία, για τους μισθούς, τα μεροκάματα, τις συντάξεις της πείνας, για τη φορολογία, για την υγεία, την παιδεία. Μαζί με όλα αυτά θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της λαϊκής περιουσίας που φτιάχτηκε με το αίμα και τον υδρότα των εργαζομένων. Καθιερωμένο πλέον ως το μοναδικό νεανικό θεσμό που έχει να επιδείξει μια τόσο μακρόχρονη και πλούσια απορία, έναν θεσμό που από το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα αγκαλιάζεται θερμά από την νεολαία αλλά και από ανθρώπους κάθε ηλικίας που περιμένουν κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις του. Φίλοι και σύντροφοι, νιώθει κανείς πατώντας στο βράχο της ακροναυπλίας συγκίνηση, περηφάνεια και δέος. Συγκίνηση και περηφάνεια για τα σχεδόν 100 χρόνια ιστορικής, ηρωικής διαδρομής του ΚΚΕ, γεμάτους αγώνες και θυσία για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Δέος για τον ηρωισμό των αγωνιστών της ακροναυπλίας, την αυτοθυσία, τον ανυποχώρητο αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η ακροναυπλία είναι σύμβολο ανδρείας, αξιοπρέπειας, λεβεντιάς και απεριόριστης αφοσίωσης στο δίκαιο του λαού. Κάθε φορά με χίλιους τρόπους αστεί κι αρχόντι να ενωθούν, να κατακτήσουν τους ανθρώπους σπίθα στην κοκκινή αυγή και πυρκαγιά στην ιστορία, σμίγει το δίκαιο και οργή σε μια παγκόσμια πορεία. Αστεί κι αρχόντι να ενωθούν, να κατακτήσουν τους ανθρώπους